Το Ιράν υποστηρίζει ότι κατάφερε να υπερασπιστεί ένα πλοίο με σημαία του Βιετνάμ όταν δυνάμεις του Αμερικανικού ναυτικού επιχείρησαν να κλέψουν το πετρέλαιο που μετέφερε. Μέλη των φρουρών της Επανάστασης επιβιβάστηκαν στο πλοίο και το έσωσαν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο διαψεύδει την Τεχεράνη και κατηγορεί ευθέως την Ισλαμική Δημοκρατία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μάλιστα αναφέρει ότι το περιστατικό σχετίζεται με συμβάν μεταξύ ταχύπλων των φρουρών και Αμερικανικού πλοίου στην ίδια τοποθεσία πριν από ένα μήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα οι Ιρανικές δυνάμεις κρατούν το εν λόγω δεξαμενόπλοιο από τα τέλη Οκτωβρίου και ότι το Αμερικανικό ναυτικό απλώς εκτελεί περιπολίες σε διεθνή ύδατα στον κόλπο του Ομάν. The Iranians say that this happened because they believe that their oil was going to be seized by the Americans. This is not, of course, the first time that we've seen these kinds of maneuvers by the Revolutionary Guards happening in this region. Και όλα αυτά την ώρα που το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι οι συνομιλίες με τη Δύση για τα πυρηνικά θα συνεχιστούν στη Βιέννη στις 29 Νοεμβρίου.